Έχουμε διανύσει μόλις 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας και στην αναγέννηση, έστω και με τόσους αγώνες, γράφουμε βιβλίο με τα κατορθώματα των διαιτητών. Αν εξαιρέσουμε τον διαιτητή της πρεμιέρας, στους άλλους 3 αγώνες η αναγέννηση έχει σοβαρά παράπονα από τους ρέφερι και μάλλον δικαιολογημένα, αφού τη μέτρια διαιτησία με τη Ρόδο, την κακή διαιτησία με τον Εθνικό, διαδέχτηκε την Κυριακή ο Κάκιστος Παπαπέτρου, ο οποίος με την απόφαση του να αποβάλει άδικα τον Τζάκαρη, ουσιαστικά έβαλε φρένο στην κοινόμαυρη ομάδα να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα από τους Φέακες. Οι άνθρωποι της αναγέννησης φώναξαν και μετά τον αγώνα με τον Εθνικό, αλλά πλέον και μετά τη νέα κακή διαιτησία στην Κέρκυρα, κραυγάζουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση των κοινόμαυρων είναι έτοιμη να προχωρήσει πιο δυναμικές αντιδράσεις, που στόχο θα έχουν να προστατεύσουν την ομάδα από τα διαιτητικά ατοπήματα, τα οποία έχουν στερήσει βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Στον αγωνιστικό τομέα, οι παίκτες της αναγέννησης σήμερα είχαν ρεπό και από αύριο θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το εντός έδρας μάτς με τον Πανετολικό.